Σηκώνει το γάντι ο πρόεδρος Αναστασιάδης και απαντά στις απόλυτες και κάθετες θέσεις του Μουσταφά Κιντζή περί μη επικοδομητικής πρότασης του Κυπριακού. Σε προσπάθεια εξέβρεσης της χρυσής τομής επιδίδεται την ίδια ώρα ο Έσπερ Παρθέιντε. Άλλοι ψάχνονται να βρουν επίλυση ή διάσηση. Τη Δευτέρα θα μιλήσουν για το τι λέει ακριβώς και πόσο παράξενο είναι όταν ο ίδιος συζητούσε να πάμε στη Γενέβη και πήγαινε στη Γενέβη. Πάντως, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη για το Κυπριακό βρίσκει κατανόηση στις επαφές του με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο πλαίσιο της Συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Αμάν της Ιορδανίας. Είχε μια σειρά από πολύ σημαντικές επαφές. Πρώτα απ' όλα είδε την κυρία Μογκερίνη και της ανέλησε την πρότασή του για την επανάληψη της Γενέβης όπως την κατέθεσε προχθές στο τραπέζι των συνομιλιών. Ο πρόεδρος γίνεται απολύτως κατανοητός, βρίσκει απόλυτη κατανόηση όταν εξηγά την πρότασή του. Την ίδια ώρα, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Έσπερ Παρθέιντε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο την Τρίτη, επιχειρεί να βρει την κοινή φόρμουλα για να προχωρήσει η διαδικασία στη βάση της πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παραμένει σε στενή επαφή με τους δύο ηγέτες και με την επιστροφή του στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα θα επιδοθεί σε νέων παράς επαφών. Στόχος, η εξέβρεση της χρυσής τομής την ώρα που το Κυπριακό συνεχίζει να βρίσκεται σε χαρτογράφητα νερά. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχίζει να δέχεται επικρίσεις στο εσωτερικό μέτωπο. Η κρισιμότητα των στιγμών δεν επιτρέπει ούτε παλινδρομήσεις ούτε πειραματισμούς. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης καλείται να παραμείνει σταθερός σε θέσεις αρχών της λύσης και μακριά από διαδικαστικούς πειραματισμούς. Τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και όλοι όσοι εξοράιζαν τον Ακιντζή τηρούν σιγή ηχθείως για τις τεράστιες ευθύνες που έχουν για τις προκλητικές δηλώσεις και την απαράδεκτη συμπεριφορά του κύριου Ακιντζή. Πάντως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα προβεί σε ενημέρωση τη Δευτέρα μετά το πέρας της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.